Μέρα. Με μεγάλη προσοχή. Πάντοτε. Τι είναι αυτό που σημειώνει. Μέλη του ΠΑΜΕ για προηγούμενες φωτογραφίες. Η νομιμότητα, η νομοκρατία και η ισονομία είναι πράγματα στα οποία κανείς σε μια κοινοβουλευτική, αστική, φιλελεύθερη δημοκρατία δεν μπορεί να έχει ασυλία. Επειδή λοιπόν ο φίλος μου ο κύριος Γιαννούλης μπήκε κατευθείαν στο ψητό και επειδή. Αναφέρεσαι στο περιστατικό με το ΠΑΜΕ τώρα. Το περιστατικό με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ, με την Λαϊκή Συσπήρωση και με το ΠΑΜΕ. Διότι... Λες για το περιστατικό όπου διαδηλωτής φαίνεται ότι χτυπάει ένα αστυνομικό και εσύ και εσείς κύριε Μπογδάνο δώσατε στη δημοσιότητα το όνομά του. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια... Δεν είπατε το όνομά του. Είναι μια... Είπα το όνομά του, δεν το έδωσα στη δημοσιότητα. Θέλοντας να πω το εξής. Πού το είπατε το όνομά του. Ότι ο συγκεκριμένος κύριος, όταν με το όνομα και το επίθετο και το πρόσωπο και την ιδιότητα και την ταυτότητά του τα τελευταία χρόνια ανοιχτά εμφανίζεται σε τηλεοράσεις, σε κανάλια, στο Euronews, λέει γεια σας, με λένε τάδε τάδε, στο YouTube, στο διαδίκτυο και δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρεται στην ταυτότητα δημοσίου προσώπου ότι αποκαλύπτει τα στοιχεία του. Είναι ανωποταμών αυτό το πράγμα. Σας χαρακτηρίζει το κουκουέ Χαφιές. Είναι αυτός που κρύβει το πρόσωπο και την ταυτότητά του, κύριε Παπαδάκη. Είναι αυτός ο οποίος φοράει κουκούλα και κρύβοντας το όνομα τεπώνυμο, κρύβοντας... Χριστίνα μου, θα μου επιτρέπεις. Όχι, αυτή τη το στιγμή... Το ότι μπορεί να γράφτηκε κάτι στο διαδίκτυο ή πολλά να γράφτηκαν, όταν βγαίνει όμως ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δίνει ένα όνομα, λυπάμαι, αλλά και εγώ δίνω τον ίδιο χαρακτηρισμό. Χριστίνα, αλήθεια, στο λέω και μία... στο λέω με αγάπη, γιατί ξέρεις ότι σε διαδρομούν. Έχουμε μία, πάντα κουκούλα. Οι χαφιέδες φοράνε κουκούλα. Όχι πάντα. Εγώ όχι. Βγαίνω με το ονοματεπώνυμό μου και λέω το εξής. Και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο έδωσα το όνομα και θα το ξανάδινα. Κωνσταντίνε, μην επιμένεις. Είναι... Θα επιμείνω. Είσαι βουλευτής, είσαι υπερήφανος για αυτό που έκανε. Όφιλες, τι να πω. Να προσθέσω και εγώ την γνώμη. Να με συγχωρείτε. Να με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Ολοκληρώνω και στο δίνω. Ολοκληρώνω και στο δίνω. Περίμενε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ή μάλλον όχι. Άντε, πες μου. Εγώ διαφωνώ και το λέω με λύπη γιατί έχω και πολλούς φίλους εκεί. Πλήρως με την αντίδραση του κουκουέ. Θεωρώ την ενέργεια του μέλους του απαράδεκτη. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δεν είχε ρόλο να δώσει στη δημοσιότητα ως βουλευτής, αλλά δεν τον θεωρώ χαφιέ. Τόσο απλά. Να το τελειώσω. Το δικό μου ζητούμενο, τελειώνω, για να το κλείσουμε. Και τελειώνουμε για να πάμε και δεν μου αρέσει καθόλου δεν είναι... αυτό. Καθόλου. Κοίτα, Χριστίνα. Συγγνώμη, δεν έχω γνωρίσει τι εννοούμε χαφιέ. Είσαι και σε μία. Να σου πω. Είσαι και σε μία. Το λέω. Κακώς το έδωσε. Περιγραφικά τελείως. Όλοι είμαστε και παράγωγα μία γενιά στην οποία ακριβώς λόγω ιστορικών συγκυριών και γεγονότων. Η αριστερά και δει το ΚΚΕ απολαμβάνει σε πολλά πράγματα μια περίεργη ασυλία. Καμία ασυλία. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι τη αντίδραση τη άποψη ότι αυτέ οι ασυλίε δεν έχουν χώρο. Ωραία. Με συγχωρείτε. Εσένα κρίνω αυτή τη στιγμή. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο που υπερασπίστηκα τη Λιάνα Κανέλη όταν έφαγε το χαστούκι από τους φασίστες και τους νεοναζί, δεν επιτρέπω η δημοκρατία μας να δίνει ασυλία βίας σε κανέναν. Κωνσταντίνε, αυτή είναι συμψηφισμική υπερβάσεις. Το ζήτημα μου δεν είναι αν αυτός λέγεται Βασίλης Θανάσης Γιώργος ή που μένει. Είναι ότι έχει κομματικές ιδιότητες. Δεν θα έδινα στη δημοσιότητα το όνομα ενός τυχαίου διαδηλωτή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήτανε. Κωνσταντίνε, αυτό που βγήκα και είπα είναι. Κωνσταντίνε, μου τελείωσαμε όμως, μη φάμε όλο τον χρόνο με αυτό. Στο κεντρικό συμβούλιο της ΚΝΕ και υποψήφιος του κουκουέ στη Θήβα. Δεν θα πάμε. Μη φάμε μια κουβέντα, κύριε Γιαννούλη, για να πάμε στο επόμενο. Ότι ήξερες το θόρυβο που θα δημιουργήσει. Και έπεσες μέσα στο να δημιουργήσεις ένα θέμα το οποίο απολαμβάνει δημοσιότητα, αλλά κακώς. Δεν χρειαζόταν. Μάλιστα. Φεύγουμε από το περιμένω θέμα ακόμα, φεύγουμε από το θέμα αυτό και αφού μιλάμε για... από το Κομμουνιστικό Κόμμα να πει
πώς τοποθετείται. Απέναντι σε αυτό, θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει τον αστυνομικό. Κύριε Μπογδάνο. Δηλαδή, κλωτσάς ζώο και πληρώνεις 5.000 ευρώ σε αυτή τη χώρα. Και πολύ καλά κάνεις. Κλωτσάς αστυνομικό και κάνουμε όλοι αβαβά. Δεν θα μπίνουμε σε όλη την υπόθεση. Συγχωρείτε και σας ευχαριστώ. Κύριε Μπογδάνο, εγώ θα συσχετήσω το θέμα αυτό. Στην υγεία σας, ευτυχείτε και υγιένετε, κύριε Μπογδάνο, να είστε καλά. Θα συσχετήσω το θέμα αυτό με την ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Με το ίδιο θάρρος και τόλμη που αποκαλύψατε το όνομα του διαδηλωτή που χτυπάει τον αστυνομικό και που είπατε ότι ήταν γνωστός και δημόσιο πρόσωπο. Αυτό λέω. Δημόσια πρόσωπα δεν είναι οι βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν αυτό που το κόμμα σας είχε αποφασίσει. Δημόσια πρόσωπα και μάλιστα εκλεγμένα. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι. Ένας από το κόμμα σας, δύο από το κόμμα σας, τρεις από το κόμμα σας ή το δικό σας κύριε Καρανικόλα, ψηφίσανε ή παρόν, που εγώ το θεωρώ. Το παρόν είναι ή ρίξανε ένα άκυρο ή ψηφίσανε. Δικαίωμα ο συνάδελφος. Γιατί η ΣΥΡΙΖΕ ήταν μπετόν. Να μας πει επειδή έχει πάρει φόρα και κάνει αποκαλύψεις. Επειδή έχει πάρει φόρα, να προσθέσει και κάτι άλλο σε ένα σχολιασμό. Ένιωσα προσβεβλημένος μια μισή ώρα τα ξημερώματα όταν είδα τον ατυχή πρόεδρο που υπηρετεί ένα σημαντικό θεσμό πολιτιακό της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, να συνδιαλέγεται με μια κενή ολομέλεια με άδειες καρέκλες στη 1:40 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στην ανακοίνωση του αποτελέσματος, όπου μετά την απρεπή και δειλή απουσία των υπουργών από τα έδρανα πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά υποχρέωσαν και εξευτέλησαν τον πρόεδρο της Βουλής να ανακοινώνει ως εξής: συμφωνεί το σώμα να λυθεί η συνεδρίαση. Συμφωνεί. Άδειες καρέκλες. Είσαστε νέος. Κανένας. Είσαστε νέος. Κανένας. Γιατί αν μου επιτρέπετε, η πρόταση ήταν της πλειοψηφίας, Χριστίνα. Όχι μόνο εσείς. Όλων των βουλευτών και της Νέας Δημοκρατίας ήταν να είναι ήτανε εκεί. Της πλειοψηφίας. Γιατί η πρόταση ήταν της πλειοψηφίας. Φταίει ο πρόεδρος της Βουλής. Δυστυχώς πάντα συνέβαινε. Τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, μετά και οπότε υπήρξε. Όταν περνάει η ώρα να υπάρχει κάτι τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή να έχουν όλα τα μέρα. Πάμε όμως αυτό. Πάμε σε τελευταίο. Μένετε σε λεπτομέρειες και χάνουμε το δάσος, παιδιά. Εδώ είμαστε. Δημοκρατία δεν την. Εδώ είμαστε πολύ περισσότερο. Μα προσυμπογράφω. Μένουμε σε μία λεπτομέρεια. Θα αποκαλύψω ονόματα. Είναι έτοιμο να μας πει ποιοι ήταν αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία που οι οποίοι δεν ψήφισαν. Μακάρι να τους ήξερα για να σου πω. Αποκλείεται. Δεν θα κάνετε αποκαλύψεις. Γεια μου. Αποκλείεται. Γεια μου. Ξέρεις ότι είμαι και χριστιανός ορθόδοξος. Αυτά τα παίρνω στα σοβαρά. Σου ορκίζομαι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Υπόνοια. Δεν έχω πραγματικά δεν μπορώ να πω. Όχι, εδώ με υπόνοια. Με... Άκου τώρα τι γίνεται. Κωνσταντίνε, ούτε υπόνοια. Εδώ με υπόνοια, είσπατε τον Παπαγγελόπουλο. Εσύ δεν έχεις υπόνοια για αυτό. Περίμενε. Μήπως ήταν. Περίμενε. Μήπως ήταν του κινήματος αλλαγής οι βουλευτές. Υπόνοιες έχω. Όπως επίσης πιστεύω, με συγχωρείς. Περίμενε. Υπόνοιες έχω. Λοιπόν, χθες καθόμασταν με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου δίπλα-δίπλα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Ακούγαμε τον Βαρβατσιό ότι μας έκανε την ενημέρωση του. Κάνω. Τι έγινε, εσείς. Αλλά εμείς είμαστε μπετόν αρμέ, ξέρεις πώς τα λέει τώρα και ο Κεγκέρογλου. Λοιπόν, του λέω αποκλείεται, αφού ένας δικός σου τον χειροκρότησε. Ο Καμίνης. Έχω ακούσει. Το έχουν όλοι. Λοιπόν, αφού ένας δικός σου τον χειροκρότησε. Ο Καμίνης μου λέει, δεν κάνει για έξι. Περίμενε. Μου λέει, μήπως το χειροκρότησε. Κάτσε ψηλά, μισό λεπτό. Μήπως λέει τον χειροκρότησε και κανένας δικός σας και δεν το πήρατε είδηση. Πάντως. Επειδή είπατε, κύριε Παπαδάκη, πολύ ορθά ότι. Και οι βουλευτές είναι δημόσια πρόσωπα. Δημόσια πρόσωπα σε μυστική ψηφοφορία όμως. Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Ναι, τώρα κάτι μου είπατε. Κύριε Παπαδάκη. Ναι, λοιπόν, δική σας είναι η έξι κατά τον κύριο Μπογδάνο. Δεν τον ρωτήσατε. Δεν είπα ότι είναι η έξι. Άμα είναι η έξι μισή του κοινοβουλευτική ομάδα που λέει ο λόγος. Θα τον ρωτήσω μετά και του ψηφοφορία. Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, είναι τρία τα θέματα. Το πρώτο θέμα που ρέγεται στην ψηφοφορία είναι η θλιβερή εικόνα τη αυτογελιοποίηση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος με ένα χυδαίο αίσθημα αυτοσαρκασμού εμφανίστηκε αντί να δώσει εξηγήσεις πιστικές για αυτά τα οποία του καταμαρτυρούσαν, απλά να προκαλεί τον γέλοτα και τα χειροκροτήματα του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Ραγκούση και όλων όσων το χειροκροτούσαν από κάτω. Τώρα είστε άδικος. Όχι, δεν είμαι καθόλου άδικος. Ακούστε τώρα. Σε μία ώρα τώρα. Ακούστε, γιατί εγώ δεν άκουσα καμία πιστική απάντηση. Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία. Είναι σαφές, κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, προερχόμενος από τα σπλάχνα της καραμαλικής δεξιάς,
Απευθυνόμενος δε. Ακούστε, ακούστε να δείτε ποια είναι η ουσία. Απευθυνόμενος σε πρώτο ενικό στην Καραμαλική δεξιά από τα έδρανα της Βουλής, σε αυτούς απευθυνόταν, όχι στο Πασόκ. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κύριος Βαγγελόπουλος ποτέ δεν ήταν Πασόκ. Ανήκει στα σπλάχνα της Καραμαλικής δεξιάς και υπηρέτησε. Ακούστε, θα σας απαντήσω για τον Καμίνη, γιατί και εγώ έθεσα το θέμα σε δημόσιο προβληματισμό. Ο κύριος Καμίνης έδωσε απαντήσεις ότι απλά ηρωνευότανε. Με χειροκρότημα. Ηρωνεύτηκε τον κύριο Βαγγελόπουλο. Πήθη, δεν πήθη. Έδωσε μια απάντηση, Χριστίνα μου. Έδωσε μια απάντηση. Και εγώ την απάντηση αυτή τη σέβομαι. Δεν μπαίνει σε κριτήριο. Οι υπόλοιποι όμως στη Νέα Δημοκρατία σιωπούν. Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, κύριε Μπογδάνο μου, μάλιστα, ήταν άνθρωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, δεξί, ναι, χέρι του κύριου Καραμαλή, της κυβέρνησης Καραμαλή, και δεξί χέρι της κυβέρνησης Τσίπρα. Θα πρέπει να είναι και μάλιστα ο στην έμεινε δεξιά, για αμετακίνητος δεξιά, 4 χέρι, χρόνια και σήμερα χέρι, κατηγορείται για το ρόλο του υπουργού Ρασπούτιν. Ένα τελευταίο. Έχει σημασία. Για τον κύριο Γιαννούλη, γιατί ακούστε τώρα την πολιτική υποκρισία. Είναι οι ίδιοι βουλευτές που ένα χρόνο πριν, με καταθέσεις κουκουλοφόρων μαρτύρων, δεν ψήφισαν να κρεμάσουν στα μανταλάκια τους 10 πολιτικούς αντιπάλους. Προσέξτε, στη βάση κουκουλοφόρων μαρτύρων. Μάλιστα. Και τώρα, στη βάση τριών. Ακούστε, ακούστε να σας πω. Γιατί αυτό είναι προσβολή. Ακούστε, να δείτε ποια είναι η πολιτική υποκρισία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει νόμος ελληνικός, σας παρακαλώ. Υπάρχει νόμος που προβλέπει κουκουλοφόρους. Ακούστε, να ολοκληρώσω τους δευτερόλεπτα, έχω τελειώσει. Είναι καλός ο κυβέρνησης, αλλά πέρσι ψηφίσατε τη σύσταση παρακριτικής επιτροπής στη βάση 10 κουκουλοφόρων και τώρα είπατε όχι στη βάση τριών εισαγγελικών που κατήγγειλαν την κυβέρνηση Τσίπρα. Μια κουβέντα για να πάμε σε διαφημίσεις. Αν έπρεπε να βάλω ένα στοίχημα, θα σου λέγω ότι ήταν Αντώνη, και από το Πασόκ. Μια κουβέντα να πω. Εγώ συγγνώμη, θεωρώ δευτερεύουσα σημασία τα ποιοι είναι έξι. Δεν είναι, είναι έξι, μπορεί να είναι από το Καραμαλικό κομμάτι. Και δικαίωμά του, εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω το εξής, ότι υπήρξε ένα κατηγορητήριο για πανακριτική, το οποίο στηρίχθηκε σε δύο εισαγγελίες. Ο ένας εκ των οποίων μόνο. Τρεις εισαγγελίες. Δύο. Δύο, γιατί δεν. Σε δύο αναφέρεται. Αφήστε βρε παιδιά, είναι ένα αστείο. Το κατηγορητήριο λοιπόν αυτό στηρίχθηκε κυρίως του κύριε Ράικο, η οποία είπε το όνομα του κύριου Παπαγγελόπουλου, μου είπε το τούπα ότι θα αυτό και θα μου απείλησε, με έκανε, με έδειξε από εδώ, από εκεί, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είμαι από τον Πειραιά, εγώ είμαι και διάφορα τέτοια. Αυτό δεν πάει σε δικαστήριο. Αντώνη, με συγχωρείς. Μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουμε, κύριε Γιαννούλη. Θα επιστρέψουμε. Αν δεν υπάρξει κάτι παραπάνω. Ο όρος συνειρμικό.